Θα κερδίσουν και πάλι οι του Δούκα. Με Τσιγαρίδα, ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Τζανιδάκη, συμπαράδει, θα πάει στον Παγιάτη. Και κάποιο πρόβλημα, κάποιο τραυματισμό αντιμετωπίζει εδώ ο Πέτρος Μπουκοβίνας. Εκεί στο αριστερό του πόδι. Μας ελπίσουμε να μην έχει κάτι ιδιαίτερο. Εδώ γλιστράει κάπου, θα γυρίσει το πόδι. Ελπίσουμε να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για κάθε παίκτη δηλαδή, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Ο Πέτρος Μπουκοβίνας, ο οποίος πέρα από τα παιχνίδια της ΑΕΚ και την υπεράσπιση της εστίας στο πρωτάθλημα της Premier Handball και τα παιχνίδια βέβαια στην Ευρώπη, στο European League, έχει και τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, καθώς μέσα στον Ιανουάριο έχει τρία παιχνίδια, μάλλον είναι τέσσερα παιχνίδια. Η Εθνική μας Ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 5 Ιανουαρίου το Κόσοβο εκτός έδρας, δύο παιχνίδια στα δύο αωράκια τον Ιανουάριο, στις 9 και 13 Ιανουαρίου του 2022, με Κόσοβο και Βέλγιο αντίστοιχα, θα ολοκληρώσει 16 του ίδιου μήνα με Τουρκία εκτός έδρας. Εδώ χειροκροτήματα για τον Πέτρο Μπουκοβίνα από τους φίλους της ΑΕΚ. Για να δούμε. Μακάρι να μην είναι τίποτα το ιδιαίτερο, κρατάει το αριστερό του πόδι ο άσος της ΑΕΚ, εδώ στο ύψος του αστράγαλου, στο αριστερό πόδι, με 9 αποκρούσεις και ένα γκολ. Ο Πέτρος Μπουκοβίνας, γεννημένος τον Μάρτιο του 1994, με ύψος 89, σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ, ήταν στο Λουξεμβούργο, στην ΕΣ. Πέρα υποβασταζόμενος, Παναγιώτης Νικολαίδης εκεί. Θα τον βοηθήσει. Είχε προβλήματα τραυματισμών ο Δημήτρης Δημητρούλιας και ο Χριστόδουλος Μιλωνάς και ο πίβοτ, ο Παπαδιονυσίου. Ο Πάτρικ Λέμος εδώ και πολύ καιρό απόν από τους αγώνες της ΑΕΚ. Έχει προσθεθεί και ο Κεδέρης. Και βεβαίως η αλλαγή τερματοφύλακα, καθώς ο Μαυροβούνιος εδώ με το νούμερο.